Γεια σα, καλώ ήρθατε στα crypto νέα. Σήμερα, 13 Δεκάτου του 2023, και τα κορυφαία νέα για crypto είναι τα εξή. Και εμεί σήμερα θα ξεκινήσουμε από τα CBDC μα και θα πάμε στην Κίνα, που ανοίγει ένα βιομηχανικό πάρκο για να αναπτύξει τα δικά τη CBDC. Το CBDC τη είναι έτοιμο, αλλά ουσιαστικά προσπαθεί να το προωθήσει στον κινέζικο λαό. Συγκεκριμένα, αυτό το πάρκο βρίσκεται ακριβώ δίπλα από το Hong Kong και για να μείνει σε αυτό το πάρκο, η Κίνα σου προσφέρει πάρα πολλά κίνητρα. Καθώ, αν θε να μείνει σε αυτό το πάρκο, θα έχει έω και 3 χρόνια δωρεάν ενίκιο, σε κάποια τράπεζα θα λάβει 20 εκατομμύρια yuan ή αλλιώ 2,7 εκατομμύρια δολάρια για να εγκατασταθείς εκεί. Οι νέε επιχειρήσει θα πάρουν έω και 50 εκατομμύρια δολάρια yuan ή αλλιώ 6,9 εκατομμύρια δολάρια για να ανοίξουν εκεί. Και η συνολική επένδυση που έχει κάνει εκείνα σε αυτό το πάρκο ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια yuan ή αλλιώ 13,7 εκατομμύρια δολάρια. Συν ότι αν θε να πάρει δάνειο θα έχει πιο ευνοϊκά επιτόκια. Και όλα αυτά τα κάνει εκείνα Κίνα για να προωθήσει πιο πολύ το δικό τη CBDC στου πολίτε τη και εννοείται ότι αυτό το πάρκο. Θα τρέχει μόνο με το CBDC τη Κίνα και όχι το τυπικό Fiat που θέλει σιγά σιγά να καταργήσει όπω βλέπετε. Και εμεί για τα CBDC μα θα πάμε και στη Mastercard που έκανε ένα επιτυχημένο πείραμα όσον αφορά τα CBDC. Λοιπόν, αυτό που κατάφερε να κάνει η Mastercard είναι να πάρει ένα CBDC που πειραματίζεται και να το κάνει Wrapped CBDC μέσα στο δίκτυο του Ethereum. Wrapped νομίσματα λέμε παραδείγματο χάρη το Bitcoin που το Bitcoin ζει μέσα στο δίκτυο του Bitcoin. Δεν μπορεί να ζήσει άλλου εντό εισαγωγικών το ζήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το WBDC που βρίσκεται στο δίκτυο του Ethereum. Αυτό λέγεται RAPT. δηλαδή είναι ένα νόμισμα ή συγκεκριμένα token που ζει στο δίκτυο του Ethereum, αλλά έχει ακριβώ την ίδια τιμή με το Bitcoin. Και μπορεί μέσω γεφυρών να δώσει τα Bitcoin σου και να τα κάνει WBTC νομίσματα για να τα τρέχει μέσα στο δίκτυο του Ethereum, σε κάποιο DeFi ή οπουδήποτε αλλού. Ε, το ίδιο ακριβώ έκανε και η Mastercard με το CBDC τη και έτσι έχει ένα CBDC το οποίο μπορεί να ζήσει μέσα στο δίκτυο του Ethereum και κατάφερε να αγοράσει και ένα NFT με αυτό το Wrapped CBDC. Οπότε με αυτό το πείραμα βλέπουμε ότι τα CBDC μπορούν να ζήσουν και σε διάφορε άλλε αλυσίδε πέρα από τι δικέ του που θα ελέγχονται από κάποια τράπεζα, από κάποια κυβέρνηση. Εμεί θα περάσουμε και στα ETF μα και θα πάμε στην κυρία Κάθη Γουτ τη ARK Invest, η οποία έκανε ένα refile του Bitcoin ETF τη. Refile σημαίνει ότι το τροποποίησε λιγάκι και ουσιαστικά το έκδοσε ξανά για έγκριση από τη SEC. Οι διαφορέ είναι ελάχιστε στι περισσότερε περιπτώσει και στην περίπτωση τη κυρία Κάθη Γουτ, το ETF τη περιλαμβάνει κάποιου κινδύνου που έχει το Bitcoin. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργεια και κάποιε άλλε βλακέ που δεν τι πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Απλά προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να πάρουν έγκριση. Και μιλώντα για εγκρίσει, να πούμε ότι σύμφωνα με αναλυτέ λένε πλέον ότι έχουμε έω και 75% πιθανότητα να εγκριθεί κάποιο spot Bitcoin ETF μέσα στο 2023. Ενώ έχουμε έω και 95% πιθανότητα να δούμε κάποια έγκριση μέσα στο 2024. Παρακαλώ πείτε μου τι δικέ σα προβλέψει κάτω στα σχόλια και να θυμίσω εγώ ότι σήμερα έχουμε και την έγκριση ή e όχι του Spot Bitcoin ETF τη Grayscale. Λοιπόν, η SEC σήμερα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει κάποια έφεση στη μήνυση τη Grayscale ή θα αναγκαστεί να εγκρίνει ίσω το πρώτο Spot Bitcoin ETF που θα έχουμε στην κρυπτοαγορά που θα είναι τη Grayscale και θα το καταλάβουμε από την τιμή του Bitcoin αν εγκριθεί ή όχι. Εμεί θα περάσουμε και στι εταιρείε μα και θα πάμε στη Genesis που το δικαστήριο ενέκρινε το διακανονισμό που πρότεινε η Genesis που αυτό ο διακανονισμό λέει ότι η Genesis θα δώσει 175 εκατομμύρια δολάρια στην FTX από 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητούσε αρχικά η FTX. Η Genesis λέει ότι αυτό ο διακανονισμό είναι δίκαιο, αλλά τα συμπεράσματα είναι δικά σα. Εμείς εμεί θα περάσουμε και στα ανταλλακτήριά μα και σήμερα θα πάμε στην Coinbase, που είναι απλά άλλο ένα ανταλλακτήριο που δεν περνάει πάρα πολύ καλά στο bear market που περνάμε. Καθώ ο όγκο αλλαγών spot τη Coinbase έχει πέσει κατά 52% σε σύγκριση με το 2022, όπω ξεκάθαρα μπορείτε να δείτε και από αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα. Αλλά κατ' εμέ δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα ανησυχεί, διότι η Coinbase. Περνάει απλά κάποιε δύσκολε ώρε όπω περνάνε όλα τα ανταλλακτικά στην κρυπτοαγορά. Μηδενό Και Εμεί θα πάμε στα νομίσματά μα και θα πάμε στο Voyager που δυστυχώ η CFTC κατηγορεί τον συνειδητή του Voyager για απάτη. Συγκεκριμένα λέει ότι ο συνειδητή του Voyager είπε ψέματα στου πελάτε και απέκρυψε την πραγματική υγεία του Voyager που δεν ήταν και πάρα πολύ καλή όπω καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό το λόγο τον μηνύουνε. Εμεί θα περάσουμε στο Uniswap που επιτέλου λανσάρει το portfolio Ethereum και στο Android. Είναι ένα portfolio το οποίο βρίσκεται ακόμα σε έκδοση beta που προσφέρει αυτόματη εναλλαγή μεταξύ mainnet και layer 2 και κάποιε άλλε βασικέ δυνατότητε. Και να πούμε ότι αυτό το πορτοφόλι είναι από τι λίγε περιπτώσει που ήρθε πρώτα στα iOS που είναι το λειτουργικό σύστημα τη Apple και έπειτα ήρθε μετά από μήνε στα Android. Συνήθω γίνεται το ανάποδο. Και εμεί για το τελευταίο ότι τη ημέρα μα θα πάμε στο Platypus, το οποίο είναι ένα DeFi που χάνει 2,2 εκατομμύρια δολάρια σε επίθεση flash loan. Και τα κρυπτονέα έχουν να πούνε ότι το συγκεκριμένο DeFi είναι ένα DeFi που δεν μαθαίνει τα λάθη του, διότι αυτή είναι η τρίτη φορά που χακάρεται φέτο. Χακαρίστηκε το Φεβρουάριο για 8,5 εκατομμύρια δολάρια, χακαρίστηκε τον Ιούλιο για 157.000 δολάρια και χακαρίστηκε μόλι πριν από 15 ώρε για 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Και να πούμε ότι αυτή δεν ήταν μία επίθεση, ήταν τρει επιθέσει. Καθώ η πρώτη επίθεση του πήρε 1,2 εκατομμύρια δολάρια, η δεύτερη επίθεση ήρθε μετά από λίγε ώρε και του πήρε 575.000 δολάρια και η τρίτη επίθεση ήρθε μετά από κυριολεκτικά ένα λεπτό σύμφωνα με το άρθρο και του πήρε 400 δολάρια. Οπότε και αργά αντανακλαστικά και δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Και να πούμε ότι έχει κλείσει και όλε τι δεξαμενέ ρευστότητα για να αποφύγει να χάσει και άλλα χρήματα. Εμεί αναμένουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Και θα κατευθυνθούμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι σταθερότατη σήμερα με το bitcoin να έχει μείνει στι 26.000 δολάρια και είναι σταθερή όπω είναι σταθερό και ο πληθωρισμό στην Αμερική. Καθώ, όπω θα δείτε, ο πληθωρισμό στην Αμερική τον Αύγουστο ήταν στα 3,7% και το Σεπτέμβριο παρέμεινε στο 3,7%. ,7%. Το μόνο που έπεσε είναι το φαγητό και η ενέργεια που από 4,3% τον Αύγουστο πήγε στο 4,1% τον Σεπτέμβριο. Αλλά ο βασικό πληθωρισμό, που είναι αυτό που κοιτάνε περισσότεροι, έχει μείνει σταθερότατο. Οπότε ήδη όλοι φοβούνται τι θα πει ο κύριο Πάουλ σχετικά με τα επιτόκια στην Αμερική πάλι. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 13 Δεκάτου του 2023. Να συνακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι αυτά. Αλλά και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.